και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις αθλολογίες εδώ στο Star TV να δούμε μαζί όλα τα αθλητικά νέα του νησιού. Θα δούμε στο τέλος της εκπομπής μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον Παντελή Γιαννούλη, για αθλητικά έργα, για γήπεδα, για υποδομές, για αυτά που περιμένουμε να γίνουν, για αυτά που βρίσκονται υπό κατασκευή, εκεί που υπάρχουν προτάσεις για να γίνουν πράγματα. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί μιλάμε για όλα ουσιαστικά. Θα δούμε τον Άκη Παγκράτη, ο οποίος ετοιμάζεται για το Ocean Man στο Ντουμπάι το Δεκέμβρη. Αλλά τα πήγε πάρα πολύ καλά το Σαββατοκύριακο που πέρασε στα Χανιά. Κατετάγει 7ος μεταξύ 111 αθλητών από 35 διαφορετικές χώρες και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Θα ξεκινήσουμε όμως την εκπομπή με ένα κορίτσι το οποίο έχει κάνει υπέροχα πράγματα και έχει αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε το cheerleading. Μας έχει κάνει να αγαπήσουμε τις χορευτικές φιγούρες αυτών των κοριτσιών, τη δουλειά τους, την υπομονή τους, το ταλέντο τους. Και μάλιστα λίγο πριν ταξιδέψουν οι Σιρήνες στον Βορρά υπό τις οδηγίες της Άννας Αποστολοπούλου για Νορβηγία, εκεί που υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και στο οποίο με πάρα πολύ προσπάθεια, με πάρα πολύ κόπο θα πάνε οι Σιρήνες. Χρειάστηκαν πάρα πολλά χρήματα, χρειάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι να τρέξουν και θα το καταφέρουν και θα πάνε όλα καλά. Είχαμε μια πρόσφατη συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα όσον αφορά το cheerleading. Άλλο ένα το οποίο είχε κερκυραϊκό άρωμα και μόλις από το κορίτσι εντυπωσίασαν. Θα τα πούμε όλα αυτά με την Άννα Αποστολοπούλη που είναι κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τη δούμε κιόλας. Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ματούλα. Πώς είσαι, τι κάνεις? Λίγο κουρασμένη, αλλά είναι ευχάριστη η κούραση. Μόλις τελειώσατε από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, για πες μου εκεί πώς τα πήγατε. Τα πήγαμε εξαιρετικά καλά, θεωρώ. Φέτος ο ανταγωνισμός ήταν τεράστιος. Πολλές συμμετοχές, πολλές ομάδες. Πολύ υψηλό το επίπεδο για άλλη μια φορά. Με ραγδαία εξέλιξη σχέση με πέρσι. Όμως τα πήγαμε πάρα πολύ ικανοποιητικά και πολύ καλά. Ωραία. Φαντάζομαι ότι αυτό, εμείς θέλω να βλέπουμε μερικές φωτογραφίες από τα κορίτσια. Καλά, εδώ είναι ένα απίστευτο. Δεν ξέρω τι έχεις κάνει εδώ, πώς θα φτιάχνεις όλα αυτά τα υπέροχα. Για πες μου εδώ τι βλέπουμε. Ένα απίστευτο σχέδιο. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ήταν μια πολύ μεγάλη διοργάνωση φέτος. Νομίζω ότι είχε περισσότερο κόσμο από ποτέ. Ναι, ισχύει. Και σε κάποιες κατηγορίες έγιναν και ημιτελικοί, οπότε τα παιδιά χρειάστηκε, περνώντας από τους ημιτελικούς στους τελικούς, να χορέψουν και δύο και τρεις φορές. Κοίταξε κόσμος εδώ, απίστευτος κόσμος, πάρα πολλές οι συμμετοχές. Ήταν διήμερο, Άννα? Ήταν διήμερο, ναι. Άρα υπήρχε κούραση πολύ. Μεγάλη κούραση. Τι ηλικίες είχαμε εδώ, όσον αφορά τις Σιρήνες? Εδώ νομίζω είναι πιο μικρά παιδιά, πιο μικρές ηλικίες. Σωστά. Οι Σιρήνες συμμετείχαν με 63 αθλήτριες κατηγορίας κορασίδων, νεανίδων, νέων γυναικών και γυναικών. Λοιπόν, μείνε σε αυτή τη φωτογραφία, σε παρακαλώ. Είναι λίγο πριν τα κορίτσια βγουν, φαντάζομαι, να κάνουν το χορό τους που έχετε ετοιμάσει με πολύ κόπο κτλ. Τους δίνονται κάποιες τελευταίες οδηγίες, είναι όλα έτοιμα, ανυπομονούν. Βλέπω την Άννα Αποστολοπούλου στην άκρη με την αγωνία ζωγραφισμένη, παρότι κοιτάς κάτω. Ελαφρώς αγχωμένη ή ελαφρώς ανυπόμονη. Δεν ξέρω, σε βλέπω, είσαι πάντα πολύ σοβαρή όταν τα παιδιά δίνουν το παρόν σε ένα διαγωνισμό, σε ένα πρωτάθλημα, σε μια έτσι διοργάνωση. Εδώ, Άννα, εδώ λίγο πριν βγείτε, τι σκέφτεσαι? Βασικά, Ματούλα, προσεύχομαι να πάνε όλα καλά, διότι η προετοιμασία είναι αρκετά καλή, ικανοποιητική για να φτάσουμε ως εκεί, φυσικά. Mm-hmm. Αλλά πάντα προσεύχομαι μέσα μου να μην πάει κάτι στραβά. Αυτές οι ηλικίες λοιπόν που βλέπουμε εδώ, που περιμένουν να βγουν, που είναι μικρά κορίτσια, που είναι ένα σύνολο κοριτσιών, πόσο εύκολο είναι αυτά τα κορίτσια μαζί να δέσουν, να πειθαρχήσουν, να έχουν το καθένα τη δική του κίνηση, αλλά και όλες μαζί μία κίνηση, ώστε να βγει ένα άρτιο αποτέλεσμα? Είναι αρκετά δύσκολο, γιατί μιλάμε για την εισαγωγή στο άθλημα. Οπότε πρέπει να βάλουμε τα παιδιά στη διαδικασία να σκεφτούν ότι δεν είναι απλά ένα χόμπι, αλλά είναι ένα χόμπι το οποίο πρέπει να το ασκήσουν αθλητικά. Οπότε μιλάμε για αθλητικούς κανόνες και είναι πολύ δύσκολο, αλλά αν γίνει σωστή η αρχή, νομίζω ότι μετά παίρνει σειρά και στρώνει πάρα πολύ καλά η όλη εκπαίδευση. Ωραία. Ήταν λοιπόν πολύ όμορφη η εμφάνιση των Σιρήνων του Βορρά στο Πανελλήνιο και βλέπω, Άννα, βλέπω ωραίο στήσιμο, βλέπω προσοχή στη διοργάνωση. Δεν ξέρω αν όντως είναι τόσο προσεγμένα τα πράγματα και τόσο εντυπωσιακά όπως τα βλέπουμε εμείς στις φωτογραφίες.
Είναι πολύ εντυπωσιακά η Ομοσπονδία μας, να σας πω ότι βραβεύτηκε σαν την πιο γρήγορα εξελισσόμενη ομοσπονδία σε όλο τον κόσμο. Έχει mm-hmm. πάρει ειδική βράβευση. Οπότε οι διοργανώσεις της Ομοσπονδίας μας πραγματικά είναι ισότιμες με διοργανώσεις του εξωτερικού. Θέλω να μου πεις πραγματικά, να δούμε λίγο την Άννα τώρα, με το δάχτυλο, με το χέρι στην καρδιά, έτσι. Αν πίστευες πριν από κάποια χρόνια που γινόταν αυτά τα πρώτα τα δειλά τα βήματα, που το πίστευες, που το διέδιδες, που ερχόντουσαν τα πρώτα παιδιά, που ξεκινούσε όλη αυτή η προσπάθεια, πίστευες ότι θα φτάσουμε να έχουμε μία ομοσπονδία, να φτάσουμε να είσαι τόσο ενεργό μέλος και τόσο σημαντικό κομμάτι του νησιού και όχι μόνο, και να υπάρχει το cheerleading το οποίο ανοίγει τα φτερά του Σονούπων για Νορβηγία. Το πίστευες, το είχες σαν όραμα? Ναι, το είχα σαν όραμα και δεν σου κρύβω ότι το πίστευα πολύ, διότι η ομοσπονδία αυτή ιδρύθηκε από, και εξακολουθεί να η σύνθεσή της να αποτελείται από ανθρώπους που το αγαπούν και το παλεύουν σαν και εμένα. Οπότε όλοι νομίζω μαζί ενώσαμε το όραμά μας, τις προσπάθειές μας και τους αγώνες μας και νομίζω το δημιουργήσαμε, και οπότε γι' αυτό υπάρχει αυτή η αναγνώριση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάτε Νορβηγία Σονούπο. Όσο εμείς μιλάμε λοιπόν, να δούμε αυτό που ετοιμάσετε, το promotional video της Εθνικής Ομάδας Cheer Jazz Γυναικών 2024, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας, να το δούμε όσο μιλάμε με την Άννα, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading 2024 στη Νορβηγία. Θέξετε λοιπόν κάτι υπέροχο, μας συστήνετε όλες τις ομάδες, βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται, βλέπουμε τις προπονήσεις σας, πολύ έτσι αναλυτικό, πολύ προσεγμένο, βλέπουμε Κέρκυρα. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, ότι έβαλες και αυτό το στοιχείο, γιατί φαντάζομαι ότι αυτά είναι δική σου, όλη αυτή η εικόνα που βλέπουμε, η Κέρκυρα, αυτά τα τοπία τα υπέροχα, τα κορίτσια σου, όλη αυτή η δουλειά που έχει γίνει για αυτό το βίντεο, νομίζω ότι είναι υπέροχη. Δηλαδή, η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω είναι μοναδική. Πολύ ωραίο το βίντεο, Άννα. Πάρα πολύ ωραίο. Χαίρομαι που αρέσει το βίντεο. Απλά θέλαμε να δώσουμε και το στίγμα του νησιού. Ναι. Διότι είναι πολύ δύσκολο μια ομάδα από ένα νησί να αποτελεί εθνική ομάδα και να εκπροσωπεί σε έναν τόσο μακρινό προορισμό τη χώρα μας. Οπότε νομίζω ότι έπρεπε να γίνει. Το οφείλουμε όχι μόνο στην καταγωγή μας, αλλά το οφείλουμε και στους ανθρώπους αυτούς, τους Κερκυραίους, που συνέβαλαν ώστε να μπορούμε να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα αυτή την εβδομάδα. Εμένα πραγματικά με συγκινεί απίστευτα αυτό το βίντεο. Είναι υπέροχο όλα τα παιδιά, τα ονόματά τους, εσύ, η Κέρκυρα, το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι της, η πιο κεντρική πλατεία, τα μνημεία της. Είναι υπέροχο το βίντεο, πραγματικά. Φαντάζομαι ότι για να γίνει πράξη χρειάστηκε δουλειά, έτσι. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε ένα βίντεο ενός λεπτού περίπου, χρειάστηκε πολλή δουλειά για να γίνει αυτό. Χρειάστηκε αρκετή δουλειά, αλλά η δουλειά η περισσότερη, θέλω να πω, ότι έγινε από τους γονείς που το οργάνωσαν το βίντεο. Ναι. Η πρωτοβουλία και η όλη ιδέα, βέβαια με τη σύμφωνη γνώμη μου, γιατί σε ό,τι κάνουν πάντα με θέλουν την επιβεβαίωση δική μου, λογικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι το βίντεο αυτό είναι πραγματικά μια αξιόλογη πρωτοβουλία και δημιούργημα των γονέων. Πολύ ωραίο βίντεο, υπέροχο πραγματικά. Μας συστήνεις και τα κορίτσια, βλέπουμε και την πλατεία, βλέπουμε και το ληστόν, βλέπουμε και το βλέπουμε απίστευτα πράγματα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Και πάμε λοιπόν στη Νορβηγία. Η Νορβηγία, Άννα μου, πόσο κοντά είναι? Είναι αρκετά μακριά. Είμαστε 3,5 ώρες μακριά με απευθείας πτήση από Κέρκυρα. Όχι, ναι. Εννοώ πόσο κοντά είναι από άποψη χρόνου. Τελειώνει ο χρόνος. Κοντεύουμε, φτάνουμε. Α, από άποψη χρόνου την Τετάρτη ταξιδεύουμε. Τετάρτη μεθαύριο. 7. Ωραία. Για πες μου τώρα λοιπόν. Τετάρτη ταξιδεύετε. Η αποστολή αποτελείται από πόσα, Άννα μου, άτομα? Αποτελείται από 19 βασικές αθλήτριες, μία αναπληρωματική 20. Συν εμένα και το προσωπικό το οποίο θα είναι coach assistance στην βοήθειά μου των παιδιών. Ωραία. Έχετε φαντάζομαι τις στολές σας που ετοιμάσατε με πολύ μεράκι, αυτά που θα φορέσετε, όλα αυτά για τα οποία είχαμε συζητήσει ξανά, ότι πρέπει ο κόσμος να στηρίξει την προσπάθεια που γίνεται. Από αυτή λοιπόν την άποψη, ξέρω ότι έτρεξαν γονείς. Ξέρω ότι αγκαλιάσαν πάρα πολλοί κόσμοι σε αυτή την προσπάθεια. Έδωσε τον οβολό του από το λίγο μέχρι το λίγο της παραπάνω. Όλοι κάτι κάνανε. Είσαι ικανοποιημένη από αυτό? Ναι, είμαι απολύτως ικανοποιημένη. Είμαι απολύτως ικανοποιημένη με την αθλητική ευαισθησία
ιδιωτών και μικρό επιχειρηματιών, δεν θα πω μεγάλο επιχειρηματιών, μικρό επιχειρηματιών. Βέβαια, προσεγγίσεις έγιναν προς όλους, αλλά πραγματικά η ευαισθησία, η δύναμη κρύβεται στους πολλούς μικρούς δότες καλής θελήσεως. Και μπράβο τους. Και συνήθως αυτοί είναι που συνδράμουν περισσότερο και βοηθούν. Εκεί λοιπόν πάμε Νορβηγία. Νορβηγία είναι πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα cheerleading. Στόχος? Στόχος να μπούμε στην οκτάδα. Είναι ένας στόχος εφικτός, Άννα, δηλαδή πόσο κόσμο θα έχουμε, τι συμμετοχές θα είναι, πολλοί αθλητές, θα είναι μεγάλος ανταγωνισμός. Βέβαια μιλάμε για ένα πανευρωπαϊκό, έτσι, μην το ξεχνάμε, είναι μια μεγάλη διοργάνωση. Μπορεί οι ομάδες να μην είναι πολλές, δηλαδή και 11 να είναι οι ομάδες, γιατί ακόμα δεν έχουμε σαφή αριθμό. Mm-hmm. Μιλάμε για υπερδυνάμεις του αθλήματος, με πολλές ρώσικες, πολλές χώρες ρώσικης καταγωγής που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την ικανότητα αλλά και την εκπαίδευση αυτών των χωρών. Μόνο και μόνο που είπες ρώσικες, καταλαβαίνουμε, Άννα μου. Μόνο και μόνο αυτό, γιατί έχουν παράδοση από το χορό κυρίως και γενικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με το χορό, με πολύ αυστηρές προπονήσεις. Τέλος πάντων, είναι όντως μια πολύ μεγάλη απειλή ή δύναμη όσον αφορά το άθλημα. Βεβαίως. Είναι υπερδυνάμεις και έχουν και φυσικά και όλα τα εφόδια οι χώρες τους, τα στηρίζουν πολύ αυτά τα αθλήματα, με αποτέλεσμα να προσπαθήσουμε, εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ανέφικτο εφικτό όσο μπορούμε. Εμείς είδαμε στο βίντεο και ξέρουμε γενικότερα ότι οι προπονήσεις γίνονται κατά κόρον στον Αυσιθόιο. Ο χώρος που υπάρχει στον Αυσιθόιο, Άννα, μπορούμε να ξαναβάλουμε το βίντεο σε κάποια στιγμή, κυρίως στην αρχή. Να, και εδώ που είναι φωτογραφία από τον Αυσιθόιο. Είναι αρκετός, δηλαδή θα μου πεις, εντάξει, ένα γήπεδο είναι και εσύ τι θέλεις τώρα, 10 στρέμματα. Εντάξει, ο χώρος αυτός όμως του γηπέδου είναι αρκετός για μια ολοκληρωμένη προπόνηση. Ναι, ο χώρος του γηπέδου είναι αρκετός. Ναι. Ο χρόνος στο γήπεδο δεν είναι αρκετός. Γιατί μιλάμε, ο χώρος όχι απλά είναι αρκετός, οι συνθήκες που επικρατούν στο χώρο είναι αξιόλογες και ίσως και για μένα πρωτοφανής για τα κερκυραϊκά δεδομένα και μπράβο σε όλους όσους βοηθούν σε αυτή την κατάσταση να υπάρχει αυτή η αξιόλογη αθλητική εγκατάσταση. Και να υπάρχει και να τη σεβόμαστε και να έχει τον ευπρεπισμό της και τον καθαρισμό της. Κάθε αθλητής, νομίζω, και κάθε σωματείο αυτό θέλει, να προπονείται σε ένα χώρο καθαρό. Εκεί λοιπόν στην Νορβηγία έχεις εικόνα που θα διαγωνιστείτε, πώς θα είναι, πόσο θα είναι ο χώρος, υπάρχει αυτή η εικόνα? Ναι, βεβαίως. Υπάρχει στην Νορβηγία, όλο αυτό θα γίνει στο Ολυμπιακό χωριό. Mm-hmm. Υπάρχει ένας ειδικός χώρος στο Όσλο Φιόρτ της Νορβηγίας. Ένα ολόκληρο Ολυμπιακό χωριό που θα στεγάσει τους συνοδούς, τους αθλητές και φυσικά το χώρο του competition, το competition center. Και μιλάμε, η πίστα βέβαια, το παρκέ είναι ίδιο για όλες τις διοργανώσεις, 16 επί 14. Είτε είναι στην Νορβηγία, είτε είναι στην Ελλάδα, όπου και να ήταν, εμείς θα κάνουμε το ίδιο. Αυτό που μπορούμε. Νομίζω ότι δεν μας φοβίζει ο χώρος. Απλά χαιρόμαστε που θα είμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφα, καλά οργανωμένο αθλητικό χωριό. Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός αθλητών που πρέπει να διαγωνίζεται κάθε ομάδα, δηλαδή δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από 10, ας πούμε? Πρέπει να είναι 10 στην κατηγορία τη δική μας, mm-hmm. στην κατηγορία της Cheer Jazz, πρέπει να είναι από 18 έως 24 αθλητές. Από 18 μέχρι 24. Σωστά. Άννα μου, τι έχεις κάνει όλο αυτό τον καιρό με τόσα παιδιά, για πες μου, πώς είσαι, πώς έχουν πάει οι προπονήσεις, το άγχος, ξέρεις, φαντάζομαι σκέφτεσαι πολλά. Ναι, διατηρώ την ψυχραιμία μου, προσπαθώ πάντα, εσύ με γνωρίζεις πολλά χρόνια γιατί έχεις στηρίξει πάρα πολύ το άθλημα και εμένα μέσω του αθλήματος. Προσπαθώ να υπάρχει αυτό το οργανωτικό πρίσμα γύρω και πάνω σε όλα, ώστε να μπορούν όλα να επιτυγχάνονται με αργά, σταδιακά και πολύ σωστά βήματα. Οπότε ελπίζω ότι είναι αυτό που λένε καμιά φορά trust the process, δηλαδή εμπιστεύσου τη διαδικασία. Εμπιστεύομαι τη διαδικασία και έτσι νομίζω ότι θα προχωρήσουμε. Ωραία. Πάτε λοιπόν Νορβηγία, έχετε τη στήριξη, έχετε μαζέψει τα χρήματα που χρειάζονται. Τι χρώμα, αν και θα μου πεις το προφανές είναι το μπλε, τι χρώμα θα φορέσουμε, έτσι ένα τικ θέλω, ένα τικ μόνο. Τι θα φορέσουμε? Είναι το χρώμα της φωτογραφίας που δείξατε πριν. Θα υπάρχει ελληνικό χρώμα στο πρόγραμμά μας. Ωραία. Και είναι μπλε σκούρο με λευκό. Πολύ ωραία. Τα χρώματα. Φωνάζει η Ελλάδα αυτό. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό φωνάζει η Ελλάδα. Αυτή η ομάδα Cheer Jazz, το Cheer Jazz
γιατί έχουμε πει ότι μέσω του C-Leading έχουμε μιλήσει για πάρα πολλά διαφορετικά είδη και για αθλήτρες που κάνουν πάνω από ένα είδος, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν αθλήτρες που κάνουν διαφορετικά είδη μαζί. Σωστά. Οι περισσότερες αθλήτριες δραστηριοποιούνται και στα τρία είδη. Ωραία. Το cheer jazz λοιπόν σε ποια κατηγορία είναι? Δύσκολο, δυσκολονόητο, πιο δύσκολες χορευτικές φιγούρες, πιο αυστηρή τεχνική, πώς είναι? Η πιο αυστηρή κατηγορία θα έλεγα ότι είναι το cheer pom, γιατί μιλάμε και για μια άψογη τεχνική κατάρτιση στους χειρισμούς των καρπών των χεριών. Αλλά το cheer jazz είναι αυτό που φέρνει περισσότερο. Αυτά μου τα έχεις πει και θέλω να έρθω να τα δω από κοντά, να σπάσουμε τους καρπούς να δούμε. Για πες μου για το cheer jazz λοιπόν. Αλλά το cheer jazz έχει λίγο πιο έντονο το κομμάτι το καλλιτεχνικό σε συνδυασμό με ένα πολύ δύσκολο σκησιολόγιο. Άρα είναι αυτό που δίνει την εντύπωση μιας πολυμελούς ομάδας ensemble περισσότερο, αλλά με πολύ μεγάλη βάση κρίσης στο καλλιτεχνικό και στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Επειδή είπες δύσκολο σκησιολόγιο, υπήρχε άσκηση που την σκέφτηκες, δεν βγήκε με την πρώτη, δεν βγήκε μετά από κάνα δύο προσπάθειες, αλλά επέμενες τόσο γιατί πίστευες ότι θα βγει και τη βγάλατε? Ναι, πολλές ασκήσεις. Ναι. Είμαι σίγουρη για σένα αυτό. Μόνο προς τα εκεί σκέφτεσαι. Είμαι σίγουρη ότι θέλεις τα δύσκολα. Άρα θα δούμε, θα υπάρχουν μάλλον στο πρόγραμμα των κοριτσιών της Εθνικής Ομάδας Cheer Jazz Γυναικών, θα υπάρχουν εντυπωσιακές φιγούρες και ασκήσεις. Εντυπωσιακός είναι ο τρόπος της δομής και της σύνθεσης των ασκήσεων σε συνδυασμό με τη μουσική και τη χορογραφία. Οπότε όλες οι ασκήσεις δείχνουν ακόμα πιο περίπλοκες όταν αυτές επενδύουν το χορευτικό, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περισσότερο. Yeah. Οπότε σαν ασκήσεις είναι συγκεκριμένες. Αλλά ο τρόπος και τα σημεία που χρησιμοποιούνται οι ασκήσεις είναι για να τονίζουν τη μουσικότητα και το πρόγραμμα. Πόση ώρα θα είναι, δηλαδή πόση ώρα θα έχει κάθε ομάδα στη σκηνή? Η κάθε ομάδα έχει 2 λεπτά με 15 δεύτερα. Φαντάζομαι ότι αυτά... 2 και 10... Για να βγουν 2 αυτά τα 2-15, έχετε δουλέψει άπειρες μέρες, άπειρες ώρες, άπειρες προπονήσεις. Έχουμε δουλέψει ποιοτικά νομίζω, διότι δεν είχαμε άπειρο χρόνο μπροστά μας, λόγω εγκαταστάσεων περισσότερο, ναι. Αλλά έχουμε δουλέψει νομίζω ουσιαστικά, μεθοδικά και ουσιαστικά. Ωραία. Φεύγετε λοιπόν μεθαύριο Τετάρτη, όλη η αποστολή. Τι αισθήματα έχεις για αυτό το ταξίδι? Αυτό το από χθες που γυρίσαμε, έχω από το Πανελλήνιο, ναι. Από το Πανελλήνιο έχω πολύ θετική σκέψη. Πάντα αντιμετωπίζω με αισιοδοξία, γιατί θεωρώ ότι θα μιλήσει η δουλειά που έχει γίνει. Υπάρχουν συνθήκες άγχους φυσικά, σε ένα καινούριο περιβάλλον, σε έναν τεράστιο χώρο υψηλού επίπεδου και ποιότητας. Αλλά νομίζω ότι για να μας έχει δοθεί αυτή η πρόκριση, μάλλον και εμείς είμαστε αντάξει να βρισκόμαστε εκεί. Και έτσι καθησυχάζομαι. Εμπιστεύομαι πολύ την ομάδα μου βασικά και τα παιδιά. Ναι. Και μ' αρέσει αυτό που έγραψες, ότι ευελπιστώντας τη στήριξη το 2024 να σας ανταμείψει για όλα όσα εργαστήκατε σκληρά να αποκτήσετε, για αυτό ακριβώς που έκανε αυτή η ομάδα, οι αθλήτριες που κάποιες μπορεί να απουσίαζαν λόγω σπουδές, λόγω υποχρεώσεων, για όλα αυτά που έχουν κάνει αυτά τα παιδιά, και νομίζω ότι οι γονείς λατρεύουν επίσης πολύ, χωρίς από τα παιδιά που περνάτε πολλές ώρες μαζί στη διάρκεια των προπονήσεων, νομίζω ότι οι γονείς, η στήριξή τους είναι πρωτοφανής από τις εκδηλώσεις που κάνετε για να στηρίξετε την προσπάθεια, από τον τρόπο που μαζεύτηκαν όλα αυτά τα χρήματα, που είναι αρκετά χρήματα για να γίνει αυτό το ταξίδι στην Νορβηγία, από το πώς ενώθηκαν όλοι για ένα κοινό σκοπό. Νομίζω ότι όταν υπάρχει αυτή η στήριξη, είσαι σε εισαγωγικά ανίκητη, δηλαδή μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Κάπως έτσι νομίζω ότι είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι αποτέλεσμα μιας άψογης συνεργασίας μεταξύ αθλητών, προπονητικού staff και των γονέων, που είναι η βασική πηγή όλης αυτής της και της οικονομικής και της ψυχολογικής στήριξης, που είναι πολύ σημαντική για να φτάσουμε εκεί. Λοιπόν, μεθαύριο φεύγετε. Άννα μου, καλό ταξίδι. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για όλο αυτό στην Νορβηγία. Ξέρω ότι είσαι πολύ αυστηρή και ξέρω ότι αγαπάς τόσο πολύ και τα παιδιά και το άθλημα και όλη αυτή την προσπάθεια. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, για να μην σου πω εξαιρετικά. Πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα, να το χαρείτε όσο μπορείτε, τα παιδιά και εσύ, να έρθετε και με μια διάκριση. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, διάκριση δεν είναι μόνο παίρνω μια κούπα, διάκριση είναι πάρα πολλά πράγματα. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου
καλύτερα και πραγματικά είσαι ο άνθρωπος που μας έχει αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμασταν πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά το cheerleading, όσον αφορά τα διάφορα είδη χορού που υπάρχουν, όσον αφορά αυτά τα κορίτσια και το πόσο σκληρά πρέπει να εργαστείς και να προπονηθείς για να φτάσεις να έχεις ένα αποτέλεσμα και όχι απλά να χορεύεις και να κάνεις μια φιγούρα. Σου εύχομαι τα καλύτερα, πραγματικά καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και κυρίως για την πολύχρονη μακρόχρονη στήριξή σου στο άθλημά μας. Να είσαι πάντα καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Άννα Αποστολοπούλου, υπέροχη, φεύγει αποστολή, η κερκυριακή αποστολή, η ελληνική αποστολή ουσιαστικά, Εθνική Ομάδα Cheer Jazz Γυναικών 2024, θα μας εκπροσωπήσει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading στην Νορβηγία, υπό τις οδηγίες της Άννας Αποστολοπούλου. Ένα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα, ένα ταξίδι για το οποίο και μια συμμετοχή εργάστηκαν πάρα πολύ έτσι, εθελοντικά και με αγάπη για αυτό που κάνουν και κυρίως οι γονείς των παιδιών. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και βεβαίως εδώ θα είμαστε για να δούμε τι θα κάνουν τα κορίτσια και να τους δώσουμε τα συγχαρητήριά μας, όποια και αν είναι το τελικό αποτέλεσμα. Η προσπάθειά τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε με Άκη Παγκράτη, Oceanman, αλλά και Παντελή Γιαννούλη, αντιδήμαρχο αθλητισμού. Επιστροφή για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Αθλιολογίες και θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που μας εντυπωσιάζει. Θα μιλήσουμε με τον Άκη Παγκράτη, ο οποίος συμμετείχε στη διοργάνωση στο 6ο Oceanman Greece, το οποίο πραγματοποιήθηκε 21 με 23 του μήνα στα Χανιά και μάλιστα έγινε με πάρα πολύ προσπάθεια. Έγινε μια πολύ όμορφη διοργάνωση. Συμμετείχαν πάρα πολλοί αθλητές. Πάνω από 500 αθλητές από 35 χώρες έδωσαν δυναμικό παρόν, κολύμπησαν σε 5 διαφορετικές αποστάσεις. Με μια διαδρομή από την έξοδο του παλιού λιμανιού μέχρι τα Λαζαρέτα και έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά για να φτάσει αυτό να γίνει πράξη. Βέβαια, ο Άκης τα πήγε πάρα πολύ καλά, αναλογιζόμενοι ότι συμμετείχαν 111 αθλητές στην δική του κατηγορία από 35 χώρες, έφερε την 7η θέση και τον έχουμε κοντά μας. Έχει μείνει στα Χανιά ο Άκης. Γιατί είσαι ακόμα, στα Χανιά, Άκη, Παγκράτη? Δύο μέρες, αυτό. Για πες μου για τον αγώνα. Για πες μου για το 6ο Oceanman. Ο αγώνας ήταν πρώτη φορά έγινε στα Χανιά. Είχε γίνει πριν δύο χρόνια στο Ρέθμινο του Παγκόσμιου. Η Κρήτη ξανά ρίχνει ουσιαστικά το Oceanman στην Κρήτη, γιατί πέρσι δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Ναι. Μόνο στο εξωτερικό είχα πάει. Mm-hmm. Από εκεί πέρα η πρώτη μέρα ήταν δύσκολη. Τα εκτελικέ συνθήκε δεν ήταν καλέ καθόλου. Πήραν απόφαση να γίνει μέσα στο λιμάνι του Φάρου, το Αχανιό, δηλαδή ο αγώνα, όχι να βγουν έξω στο Λαζάρετο, που ήταν να γίνουν τα 2 χιλιόμετρα. Η μέρα που ήμασταν εμεί ήταν καλύτερο ο καιρό. Είχε δυσκολία, είχε ρέματα, απλά δεν είχε τα πολλά κύματα, δεν είχε τίποτα από χώρο. Οι συνθήκε οι καιρικέ πώ ήταν? Ήταν δύο μποφόρα, αλλά με πολλά ρέματα. Ναι, είχε πολλά ρέματα. Ναι, είχε, ναι. Και μετά ανέβασε ο καιρός. Ναι. Είχε δηλαδή δυσκολία. Από εκεί πέρα ο αγώνας εξελίχθηκε όπως αναμενόταν, όπως είναι όλα τα Oceanman. Είναι δηλαδή αγώνες καραντί. Mm-hmm. Δεν είναι που θα είστε διάφορη διοργάνωση. Ναι. Είναι πρότυπα παγκόσμια. Δεν είναι κάτι τοπικό που θα γίνει κάτι πρόχειρο. Ναι. Γι' αυτό και συμμετέχουν και αθλητές από όλο τον κόσμο. Και, εννοείται. Και έρχονται. Και μάλιστα είναι, λέει, από τις λίγες φορές που οι θεατές και ο κόσμος που βρέθηκε για να δει τον αγώνα είχε πρόσβαση ορατά, μπορούσε να δει όλον τον αγώνα. Ναι, το ναι, ναι, ναι. Αυτό πώς έκανε να νιώθεις?
Ότι υπήρχαν θεατές, ας πούμε. Την προηγούμενη μέρα, καταλάβετε. Ορίστε. Το ότι υπήρχαν θεατές, πώς ήταν αυτό, ήταν ωραίο. Ναι, ήταν ωραίο, και δεν το ξέρανε όλοι. Mm-hmm. Την προηγούμενη μέρα είχα κάνει προπόνηση ένα χιλιόμετρο στα κύματα και μίλησα και με μια αναγνωστοστρία. Δεν ναι. το γνώριζε ότι θα μας έβλεπαν και αυτοί και θα ήταν και αυτοί οι θεατές ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή εξεπλάγει ο κόσμος που μας έβλεπε όλους. Δεν έχει ξαναγίνει τόσα χρόνια αυτό. Η κατηγορία στην οποία αγωνίστηκες εσύ, μη 40, είναι για αθλητές από 40 και πάνω. 40-49. 40-49. 40 χρόνια με 49. Και πόσο κολυμπήσαμε σε απόσταση, δηλαδή, Άκη, αυτό, πόσο ήταν αυτός ο αγώνας. 5 χιλιόμετρα, το έκανα εγώ ένα 43, δεν έκανα πολύ καλό χρόνο. Ναι. Ο λόγος ήταν γιατί στο τέλος έβγαινε σημαντικά σημεία την οδύτητα στον νομό. Με χτύπησε το τέταρτο χιλιόμετρο και το τελευταίο χιλιόμετρο μου φαίνεται σαν βουνό. Όταν πονάς είναι λίγο ιδιαίτερο. Ναι, όταν πονάς και έχεις και τα ρεύματα. Εντάξει. Ναι, δεν το πούμε. Εντάξει, ούτως άλλως εγώ την πρόκληση δεν να πάρω για να πάω στο Ντουμπάι. Ωραία. Και να κάνω προπόνηση μέχρι το Δεκέμβριο να πάω στο Ντουμπάι. Αυτό μου ενδιαφέρει. Η πρόκριση, Άκη, αφορούσε τους καλύτερους αθλητές, τους καλύτερους χρόνους. Εσύ που ήρθες 7ος. Οι 10 πρώτοι αθλητές έπαιρναν την πρόκριση για το Ντουμπάι, εκεί που θα γίνει το μεγάλο Ocean Man το Δεκέμβρη. Ναι. Κοίτα εδώ. 12 Χριστουγεννιάτικο, προ-Χριστουγεννιάτικο τέλος πάντων. Ναι, έτσι, θα κάνω έτσι και να γίνει. 12... Κοίταξε να δεις, υπάρχει πρόθεση από το κανάλι να το καλύψω κι εγώ αυτό το γεγονός, να έρθω κι εγώ στο Ντουμπάι, να δω και τι γίνεται, βρε παιδί μου. Άκη, εκεί στο Ντουμπάι. Και στο Ντουμπάι τώρα το Δεκέμβρη έχεις εικόνα για τις συνθήκες που θα επικρατούν. Δηλαδή στο Ντουμπάι τον Δεκέμβρη. Καλοκαίρι είναι εκεί. Και είναι αυτό λέω, θα είναι καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, πόσο θα σας βοηθήσει τώρα και αυτές οι συνθήκες ζέστης στον αγώνα σας. Εντάξει, τώρα και στην Ταλάνδη που θα πάει. Ήταν πολύ δύσκολος ο αγώνας. Είχαμε η θερμοκρασία των 30 βαθμούς. Ναι. Σκάγαμε. Παρόμοια θα είναι και εκεί, φαντάζομαι. Ναι. Ωστόσο, θα συμμετέχω και στον αγώνα στην Αίγυπτο, τέλη Σεπτέμβρη, που είναι σε λεφτά θάλασσα, που θα είναι παρόμοιο ο καιρό. Για να συνηθίσω κι εγώ λίγο. Θα μπει και λίγο στο κλίμα. Ναι, αυτό, ναι. Γιατί οι πολίτες φέρνουν και δυσφορία σε εμάς. Είναι λίγο διαφορετικά. Δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα, δηλαδή. Ο εξοπλισμός σου την ώρα που κάνεις έναν αγώνα και κολυμπάς είναι το μαγιό σου, βερμούδα σου και το γυαλάκι και το σκουβάκι αυτά. Ναι, ένα μαγιό αγωνιστικό που έχω, το γυαλάκι και το σκουφάκι αυτό. Αυτό. Ναι, όχι, φαντάζομαι με τη ζέστη. Δηλαδή, η ζέστη μπορεί να σε κάνει και λίγο υποτονικό. Μπορεί και από κάποιο σημείο και μετά, και αν κουραστείς κιόλας, να ξέρεις. Στην Ταλάνδη την πρώτη μέρα το είχα πάθει. Το είχα πάθει. Ήμουν και ξενύχτης κιόλας. Είχαμε διαφορά ώρας, 5 ώρες και δεν είχα κοιμηθεί καλά. Και το έπαθα αυτό, τη δυσφορία, την έπαθα. Πού, σε ποιον αγώνα. Σε ποιον αγώνα είχε γίνει αυτό. Στην Ταλάνδη που είχα πάει στον παγκόσμιο. Ναι, και εκεί φαντάζομαι οι συνθήκες. Ωραία. Αυτό που θα γίνει λοιπόν. Τη δεύτερη μέρα μου να πει. Στην Αίγυπτο το Σεπτέμβρη, φαντάζομαι και εκεί θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Ναι, θα γίνει στο Αλ Γκουνά. Το Αλ Γκουνά είναι κάτι αντίστοιχο του Ντουμπάι. Ναι. Είναι φέρετρο που έχει γίνει σε πρότυπα Ντουμπάι. Στην ερυθρά θάλασσα, εκεί έχει κοράλια, είναι άλλη θάλασσα. Εκεί πέρα είναι ερυθρά. Έχουμε ξαναπάει πριν δύο χρόνια. Ναι. Είχα πάει στην Ουγκάντα. Λοιπόν, και δήλωσα και εκεί συμμετοχή για να μπορώ και μέσα στα προπονητικά, να το πω έτσι, αγώνες προπόνησης που θα κάνουμε ουσιαστικά, για να μπορώ να ανταποκριθώ και στον αγώνα στο Ντουμπάι. Να έχω και ένα στόχο. Καλύτερο. Αυτό. Πιο κοντινό. Τώρα το Ντουμπάι, πόσο, γιατί αυτό το στόχο το συζητάμε εδώ και καιρό. Γιατί έπρεπε να πάρεις την πρόκριση, γιατί ήταν ένα όνειρο, γιατί έχει βγει εδώ και καιρό ότι θα γίνει το παγκόσμιο στο Ντουμπάι. Όλο αυτό το πράγμα. Και τώρα βλέποντας ότι φτάνεις όλο και πιο κοντά μέσα από τους αγώνες σου, μέσα από τους χρόνους σου. Ακόμα και αν δεν τα έχεις πάει καλά ή θεωρείς ότι κάποιες φορές λόγω τραυματισμού, λόγω πόνου, δεν έχεις πάει όσο καλά θα ήθελες. Τώρα που φτάνουν σιγά σιγά. Φτάνει ο καιρός, θα μου πεις έχουμε Ιούνιο, αλλά φτάνει ο καιρός, βρε παιδί μου. Όσο το βλέπεις σιγά σιγά να γίνεται πραγματικότητα αυτό, Άκη, πώς νιώθεις? Είμαι ικανοποιημένος, γιατί το να κάνεις μια προπόνηση ή να έχεις κάποιες δυσκολίες στη δουλειά σου, να μην μπορείς να κάνεις προπόνηση. Ναι. Να πηγαίνεις και να βγάλεις το στόχο σου, σαφώς και σε ικανοποιημένος και σου δίνει και δύναμη να συνεχίσεις. Οι προπονήσεις σου γίνονται εδώ, Κέρκυρα, επί το πλείστον.
Και αρκετά γίνονται όσο μπορώ λόγω της εργασίας μου, λόγω της μελέτης της επαγγελματίας. Ναι. Και δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο γενικότερα τώρα, δεν έχω πολύ χρόνο λόγω του φόρτου εργασίας. Σωστό. Ναι. Αλλά προσπαθώ όποτε μπορώ να κάνω την προπόνηση που είναι να κάνω αυτό. Άρα η προπόνηση γίνεται επιτοπλίστων στη θάλασσα και στην πισίνα. Τώρα στη θάλασσα, τώρα γίνονται στη θάλασσα και ευτυχώς γιατί εκεί πέρα μπορεί να πας σε οποιαδήποτε ώρα θέλεις και δεν υπάρχει θέμα, ξέρετε, να υπάρχουν ωράρια. Ναι, σωστό. Οπότε αυτό είναι θετικό για μένα. Η θερμοκρασία του νερού στην Κέρκυρα είναι ζεστή, δηλαδή είναι σε σχέση με το Ντουμπάι, θα μου πεις καμία σχέση, αλλά μια ούτε και εδώ ήταν πιο ζεστή. Πώς? Ακόμα και εδώ είναι πιο ζεστή η θάλασσα. Εδώ είναι πιο ζεστή η θάλασσα. Α! Στην Κέρκυρα είναι πιο κρύα. Ναι. Ωραία. Δεν βοηθάει ιδιαίτερα, αλλά πιστεύω σιγά σιγά θα ζεστάνει. Τώρα δεν μου λες, έχεις, να σου πω κάτι, με αυτά και με αυτά θα μου πεις, δεν κάνω τις προπονήσεις μου, δεν πάω στους αγώνες, δεν κουράζομαι, κουράζεσαι. Αλλά με αυτά και με αυτά έχεις γυρίσει και όλο τον κόσμο, βράκι μου. Ωραίο είναι αυτό. Έλα, ναι, εντάξει. Ωραίο. Τώρα στα Χανιά κάθεσαι και επιστρέφεις στον ούπο ή θα καθίσεις λίγο εκεί? Όχι, Τετάρτη επιστρέφω. Α, δύο ωραία. Μέρες απλά για να ξεκουραστώ από τον αγώνα και από το ταξίδι. Γιατί είναι και δύο αεροπλάνα να αλλάξεις. Δεν είναι και δίπλα μας. Σε αυτή τη διαδικασία που έχεις μπει, έχεις μέσα από τους αγώνες, έχεις γνωρίσει άλλους ανθρώπους που κάνετε παρέα, που μιλάτε, που συζητάτε για έναν αγώνα, που λέτε λίγο για τις δυσκολίες? Ναι, βεβαίως, ναι. Ωραία. Πιο πολύ με τους Ιταλούς κάνω παρέα. Με τους? Εκεί έχω βρει φίλους. Με τον Ιταλό τον διοργανωτή του Σαμάν. Το είδα εγώ. Από τότε που είχα πάει Ιταλία πριν 3 χρόνια. Ναι. Το Μάρκ. Έχουμε φιλικές σχέσεις και μιλάμε επανειλημμένως. Εγώ θυμάμαι ότι όταν είχες πάει η Ιταλία να κολυμπήσει σάκι μου, κάθισες περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο προορισμό. Ό,τι θυμάμαι τώρα λέω, έτσι. Ναι. Είχες έχω και φίλους στην Ιταλία. Εντάξει, είχα και φίλους. Ωραία. Ωραία. Επιστρέφοντας λοιπόν, μπαίνεις σε αριθμό προπονήσεων. Δηλαδή γυρίζεις και ξεκινάς σιγά σιγά. Ναι. Ωραία. Με στόχο το Σεπτέμβρη. Προπονήσεις εντατικά τώρα. Επειδή ξέρω και πλέον ότι έχω πετύχει και το στόχο, οπότε συνεχίζω εντατικά. Είναι και καλοκαίρι, έχουν και το χρόνο το ανάλογο. Εντάξει, μια χαρά θα είναι. Τα 5 χιλιόμετρα είναι η διαδρομή σου, δηλαδή είναι εκεί που είσαι σταθερός? Τα 5 είναι το σταθερό και παρακάτω. 5, 4, 3, 2 το έχουμε. Από εκεί πέρα τα πιο πολλά χιλιόμετρα θέλουν και πιο πολύ μεγάλη προπόνηση για να κάνεις και να πετύχεις και ένα στάχο ψηλό. Εννοείται. Και 6 και 7 κάνω και 8, αλλά για τα 10 να πεις ότι θα κάνω 10 δεν θα πάω για να τερματίσω. Θα πω ότι κάνω κάτι. 10 τώρα να κάνω δεν κάνω. Έκανα ότι 10 χιλιόμετρα να πω, έκανα τότε με τον κορονοϊό. Που είχαμε ελεύθερο χρόνο και έκανα διπλές προπονήσεις πρωί και βράδυ. Πρωί και απόγευμα. Έκανα 10 χιλιόμετρα τη μέρα τότε. Ωραία. Αν έπρεπε να επιλέξεις, ποια χιλιόμετρα θα αγωνίζεσαι? Ποια χιλιόμετρα θα επέλεγες? Αυτό, τα 5 χιλιόμετρα. Εκεί. Σταθερή βάση. Τώρα να σε ρωτήσω για το Ντουμπάι, γιατί φαντάζομαι ότι είναι κάτι τεράστιο, έτσι, είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Εκεί ο στόχος σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, με τόσο ζέστη, με τις συνθήκες που θα επικρατούν, με όλους αυτούς τους αθλητές που θα έρθουν από όλο τον κόσμο να αγωνιστούν, ο στόχος ο δικός σου ποιος είναι στο Ντουμπάι? Πρώτα απ' όλα να είμαι ικανοποιημένος από τον αγώνα. Και από εκεί πέρα, αν έρθει και κάποιο μετάλλιο, καλή κατάσταση. Δεν ξέρω από τώρα κάτι εκ των προτέρων. Το θέμα είναι να έχω εγώ καλή φυσική κατάσταση. Υπήρχαν αθλητές. Και να μην μου συμβεί κάτι όπως το ατάστο που είπα, μια τενοντίδια. Να μην μου συμβεί αυτό. Δεν είναι καλή. Υπήρχαν αθλητές στα Χανιά που θα τους συναντήσεις και στο Ντουμπάι? Κοιτάξτε, στους αγώνες όταν γίνονται στις χώρες είναι κάποιοι οι οποίοι περισσότεροι δεν έρχονται στα παγκόσμια. Μπορεί να πετύχουν και αυτοί το τόπο, αλλά λόγω οικονομικών και λόγω συγκυριών δεν μπορούν. Εντάξει, τώρα μην κρυβόμαστε. Εγώ εντάξει, το διαθέτω τα τάξη να τα καλύψω και να πάω στους αγώνες που θέλω. Άλλωστε γι' αυτό και βάζω και αυτό το στόχο. Αν το τρόπο δεν θα λάβαινα καν μέρος. Θα πήγαινα σε άλλους αγώνες. Γιατί προηγείται. Για να πάω δηλαδή. Προηγείται και ο αγώνας που είπε στην Αίγυπτο, που και αυτό είναι ένα μακρινό ταξίδι, ένα κοστοβόρο ταξίδι, ναι. Μια μεγάλη συμμετοχή. Και στην Αίγυπτο, ναι. Στην Αίγυπτο και εκεί ήθελα να πάω. Στην Αίγυπτο μπορεί να λάβω μέρος και σε άλλον αγώνα διάμεσα. Θα δω. Άρα. Δεν θα το αφήσω. Για να είμαι σε γρήγορση. Άρα θέλεις αγώνα. Πολλοί αγώνες μαζεμένοι
Δεν φτάνουμε σε γρήγορα. Θέλει αγώνα από τώρα μέχρι το Σεπτέμβρη πριν πα Αίγυπτο ή από την Αίγυπτο μέχρι το Ντουμπάι πριν πα Ντουμπάι. Από την Αίγυπτο μέχρι το Ντουμπάι μπορεί να λάβω και σε άλλο αγώνα μερό. Ναι, για γιατί Σεπτέμβρη. Πώ θα είναι. Ναι, ναι. Θέλει ένα αγώνα μέσα από αυτό. Γι' αυτό μιλάω. Ναι. Ωραία. Όλα αυτά τα ταξίδια και όλη αυτή η προπόνηση, η αγωνιστική δράση, οι διακρίσεις, πώς σε κάνουν να νιώθεις, δηλαδή, αν κάνεις ένα μικρό απολογισμό των χρόνων που ασχολείσαι, που καθιερώθηκες στα 5 χιλιόμετρα, που έχεις ξεκινήσει με πολύ σημαντικές διακρίσεις, με σημαντικά πράγματα, πώς νιώθεις για την πορεία σου όλα αυτά τα χρόνια? Πολύ καλό που είμαι. Εννοείται. Περήφανο. Και οι δικοί μου και οι φίλοι μου, όλοι. Δηλαδή, και όλοι μου λένε να συγχύσω. Δεν είναι κάτι δηλαδή. Ούτε κάνω κακό σε κανέναν, ούτε κάνω κανέναν. Για μένα το κάνω, για του φίλου μου, για την οικογένειά μου. Ναι, βέβαια. Για τον κόσμο μου. Όπως είναι να το πάρει. Βέβαια, κάτω από το νεροάκι θα παίξει και μια μποσιά. Εντάξει, ναι, αυτό είναι κίνηση. Εντάξει, αυτό το κάνουν όλοι. Δεν είναι ότι. Πρόσεχα, εντάξει. Ναι, πρόσεχα. Είμαι και κάποιου διαστημάτου ή κάτι ύψο, οπότε δεν μπορούμε να παίξουμε και πολύ να σπόξουμε. Δυσκολεύονται. Ναι. Όταν ξεκινάτε για έναν αγώνα και είσαστε όλο το μπούγιο μαζεμένοι και ξεκινάτε, πάτε να ξεκινήσετε, εκεί υπάρχουν αθλητές, υπάρχουν άνθρωποι που τους βλέπεις και μπορείς να καταλάβεις αν είναι πιο δυνατοί ή αν αυτό, ξέρεις, θα είμαι εγώ με αυτόν, ας πούμε, στις πρώτες θέσεις. Μπορείς να διακρίνεις, να καταλάβεις ποιοι αντίπαλοι είναι πιο δυνατοί. Τώρα ο αγώνας, ναι, τώρα ο αγώνας ήταν μέσα στο νερό. Ναι. Μέσα στο νερό είναι καλύτερα, γιατί δεν έχεις προξήματα. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή να τρέξεις από την αυτή μέσα στο νερό, όπου παίζουν και αποστήριξη προξήματα. Ξεκινάτε μέσα από το νερό. Μπράβο, μέσα από το νερό ξεκίνησαν πολύ σε μια γραμμή. Ήταν πολύ πιο καλύτερο και πολύ πιο ασφαλές. Ναι, σωστό. Οι αγώνες όμως που είναι έξω στην αυτή είναι χειρότερο για να πάθεις κάποια ζημιά, κάποια μποσιά, κάποια τραβήγματα. Συμβαίνουν εκεί, θα συμβούν. Απλά τα αποφεύγω, πάω στις άκρες. Αυτό. Ναι. Όχι στη μέση, ποτέ μέση. Δεξιά, αριστερά, όχι στη μέση. Όχι. Αυτός όμως που πάει, αυτός που πάει δεξιά-αριστερά, Άκη. Δηλαδή, εσείς που ήσασταν, ας πούμε, όλοι σε μια γραμμή για να ξεκινήσετε τώρα στα Χανιά, έτσι. Έχετε ουσιαστικά, ναι, ναι, σε κάποιο σημείο δεν θα πρέπει να γίνεται μια ευθεία ή όχι? Ναι, μετά από τα 500 μετά περίπου, που ναι, είναι και άρα εκεί, εκεί γινόμαστε μια ευθεία. Αλλά έχουμε πάρει όμως θέσεις. Αυτό θέλω να πω. Ξέρουμε τώρα. Έχουν γίνει προσπεράσεις, δηλαδή. Αυτό. Σωστό, αλλά αν είσαι τέρμα δεξιά ή τέρμα αριστερά, τέρμα αριστερά ή τέρμα δεξιά, δεν είναι λίγο δύσκολο, δεν θέλεις πιο πολύ κόπο για να πας στη μέση, ας πούμε, για να μπεις στη γραμμή? Θέλεις κόπο, αλλά προκειμένου να μην πες στον κόσμο και να σου πω κάτι, άλλος στα 50 μέτρα, 100 μέτρα μπορεί να είναι πιο γρήγορος από μένα. Και ναι, μετά στα 200-300 να σκάει. Ναι. Εγώ απλά θέλουμε στην αρχή και μετά προχωράω. Σωστό. Δηλαδή σωστό, με ενδιαφέρει η απόσταση. Ωραία. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω μια κίνηση και μετά να μην κάνω καλό χρόνο. Το σύνολο με ενδιαφέρει. Ωραία. Λοιπόν, με το μυαλό στο Ντουμπάι, όχι στην Αίγυπτο πρώτα. Η Αίγυπτος είναι πιο μικρός αγώνας, έτσι. Ναι, ναι. Είναι πιο μικρός αγώνας. Ναι. Ωραία, εκεί στόχος. Πιο μικρός είναι τοπικός, όπως εδώ. Όπως εδώ τα Σανιά, όπως το Σιάμα. Ωραία. Αυτό λοιπόν εκεί, ναι, εκεί ναι, ο στόχος. Ναι, 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 ναι. Απλά θα γίνει στο Λιγκουνά πρώτη φορά που δεν έχει ξαναγίνει. Ναι. Εκεί ο στόχος ποιος είναι στην Αίγυπτο? Και εκεί ο στόχος μου είναι να κάνω ένα καλό χρόνο, αν έρθει και κάποιο μετάλλιο. Πρώτη δεν έχω πάρει. Δεν το κάνω για την πρόκληση. Ναι. Το κάνω για να συμμετέχω σε έναν αγώνα εισάξιο και να μπορώ και εγώ να το ευχαριστηθώ αυτό, να δω και διαφορετικά μέρη. Με ενδιαφέρει. Αυτοί οι αγώνες. Να γνωρίζω και άλλους αγώνες. Αυτοί οι αγώνες, Άκη, οι Ocean Man, έχουν χρηματικό έπαθλο? Όχι, όχι, δεν έχουν χρηματικό έπαθλο. Είχαν ναι, μέχρι πρόπερση. Ναι. Πέρσι δεν είχαν. Πρόπερση είχαν, το γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Είχαν 10.000 και 5.000 στους πόντους, οι οποίοι είχαν έρθει όμως οι Ολυμπιονίκες. Ναι. Ο Ολυμπιονίκης ο Γερμανός και η Ολλανδέζα, οι Ολυμπιονίκες στις γυναίκες. Μάλιστα. Προφανώς αυτοί τα πήραν τα λεφτά, δεν τα πήραν εμείς. Από τότε λοιπόν, από τότε δεν δίνεται χρηματικό έπαθλο. Όχι, πέρσι στο Γαλάνδη, δεν, στο Πικέτ δεν έγινε χρηματικό έπαθλο, δεν υπήρχε. Ωραία. Άρα, δεν ξέρω, δεν έχω ανακοινώσει κάτι. Άρα το κίνητρο είναι καθαρά αγωνιστικό πλέον.
Ναι, ναι, τίποτα άλλο. Μα πάντα αγωνιστικό ήταν. Δεν το κάνω για καλά. Αγωνιστικό ήταν, βρε παιδί μου, και εσύ, αλλά είδε που κοτσάραν οι Ολυμπιονίκες, μόλις είπε θα δώσω 10.000 ευρώ. Είναι κίνητρο για κάποιον. Καλά, δεν του φέρανε επίτηδε. Αυτό έκανα. Λοιπόν, με το μυαλό στο Ντουμπάι, εγώ θέλω ή πριν ή μετά από Αίγυπτο, κάπου εκεί θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Έτσι. Φέρε και κανένα μαγνητάκι. Πα Χανιά, πα Ντουμπάι, πα Αίγυπτο. Φέρε ένα μαγνητάκι να έχουμε κι εμεί κάτι εδώ. Λοιπόν, να σου ευχηθώ να είσαι πάντα καλά. Καλή διαμονή όσο παραμείνει στα Χανιά. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Έχεις μια πολύ ανωδική πορεία και πραγματικά τα πας πάρα πολύ καλά. Να είσαι πάντα καλά και μου σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Άκης Παγκράτης, η πορεία του είναι πάρα πολύ μεγάλη από τις πισίνες, στο νερό, μεγάλες αποστάσεις, 5 χιλιόμετρα. Η διοργάνωση Ocean Man που θα γίνει στο Ντουμπάι πραγματικά είναι μια διοργάνωση, όπως και αυτή βέβαια που έγινε στα Χανιά και άλλες τέτοιες παρόμοιες Ocean Man που γίνονται σε διαφορετικές χώρες, έχουν παγκόσμιο ενδιαφέρον. Τώρα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στους αγώνες που θα γίνουν Ocean Man στο Ντουμπάι λίγο πριν τα Χριστούγεννα, με συμμετοχή του Άκη Παγκράτη, καθώς πήρε την πρόκριση με την 7η θέση που εξασφάλισε στους αγώνες που έγιναν Ocean Man στα Χανιά. Θα πάει λοιπόν εδώ που βλέπουμε ο Άκης, 12 με 15 Δεκεμβρίου, να τη φυλάξουμε την ημερομηνία, γιατί ο Άκης Παγκράτης θα πάει Ντουμπάι. Και βεβαίως εκεί είναι το πιο μεγάλο γεγονός, όπου το ευχόμαστε να πάνε και όλα καλά. Θα πάμε εμείς σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε με μια μεγάλη αναλυτική συνέντευξη του Αντιδήμαρχου Αθλητισμού Παντελή Γιαννούλη. Επιστροφή για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής Αθλολογίες. Σας έχω πει, μου στέλνετε την μπλούζα, τη φανέλα της ομάδας σας, τη φοράω και παρουσιάζω την εκπομπή Αθλολογίες. Περιμένω και τις δικές σας φανέλες από οποιοδήποτε σωματείο, από οποιοδήποτε σύλλογο, σε οποιοδήποτε άθλημα. Τη φανέλα θα σας την επιστρέψω, καλέ. Τη φανέλα σας θα τη φορέσω και θα παρουσιάσω την εκπομπή Αθλολογίες. Φορώντας λοιπόν τη φανέλα αυτή, πάμε να σας πω τι πρόκειται να δούμε. Παντελής Γιαννούλης, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού. Κοντόκαλη, σκρυπερό, όλο όσο γίνεται στο ΕΑΚ, χωρίς βέβαια να υπάρχει αρμοδιότητα του Δήμου. Ποιο έργο ανήκει, ποιος έχει την ευθύνη για κάθε έργο που γίνεται. Οι αλάνες, της Γαρίτσας, στις Κουλίνες, στο Μαντούκι, τα γήπεδα αυτά που παίζουν πάρα πολλά παιδιά. Τι πρόκειται να γίνει, πότε θα γίνει, πώς θα γίνει, το γήπεδο του Κερκυραϊκού, το κολυμβητήριο, έργα που έχουμε ακούσει και δεν τα έχουμε δει ακόμα. Για όλα μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Παντελή Γιαννούλη. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Ο πλέον αρμόδιος χώρος για να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Παντελή Γιαννούλη είναι εδώ. Στις εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, εδώ που έχει καθημερινή εικόνα για το τι συμβαίνει, εδώ που έρχεται αρκετά συχνά. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε σκεφτεί, είναι πάρα πολλά έργα που θέλουμε να δούμε να πραγματοποιούνται. Κάποτε είχε πέσει και η πρόταση στο τραπέζι το ΕΑΚ να το αναλάβει ή ένα μέρος του ΕΑΚ, ας πούμε το κολυμπητήριο, να το αναλάβει ο Δήμος, προκειμένου να μπορούν να γίνονται κάποιες εργασίες. Υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις που περιμένουμε αγωνίως να τις δούμε να ολοκληρώνονται ή τουλάχιστον να ξεκινούν κάποιες εργασίες. Είναι λοιπόν κοντά μου για να μιλήσω. Φρέσκος βέβαια, είναι λίγους μήνες που έχει αναλάβει αυτό το πόστο, ένα πολύ σημαντικό πόστο και είμαστε όλοι λίγο έτσι, κρατάμε μια πισίνη, είμαστε λίγο επικριτικοί όλοι, έχουμε πέσει λίγο με τα μούτρα γιατί περιμένουμε πράγματα που τα περιμένουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά θα τα πάρουμε σιγά σιγά, θα τα δούμε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η συνέντευξη σήμερα είναι η πρώτη που κάνουμε μαζί στα πλαίσια μια θεματική συνέντευξη για όλα, εφόλης της ύλης στο κομμάτι του αθλητισμού. Πράγματι, οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Οι προσδοκίες όμως δεν είναι μόνο δικές σας, ήταν και δικές μας, μέρος της κοινωνίας και εμείς. Πήραμε την απόφαση στις εκλογές του Οκτωβρίου να μπούμε στη διαδικασία να ενσωματωθούμε και εμείς να μπούμε και εμείς στον πολιτικό στίβο, ώστε αυτές οι μεγάλες μας φοβίες και ανασφάλειες, οι οποίες χρόνια πηγάζουν ειδικά στον χώρο του αθλητισμού, να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε έχοντας μια καλύτερη οπτική γωνία και επαφή, διότι όπως ξέρεις και ξέρετε πολύ καλά, το αγαπάμε το αντικείμενο του αθλητισμού, είμαστε από μικρά παιδιά και πραγματικά πρέπει να δούμε πλέον με άλλο μάτι του αθλητισμού των εγκαταστάσεων στο νησί μας. Άρα, εδώ που είμαστε, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας, υπάρχει κάποια αρμοδιότητα του Δήμου σε αυτές τις εγκαταστάσεις? Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όχι, ούτε της περιφέρειας, δηλαδή συνέπεια, κατά συνέπεια αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού δεν έχουν καμία σχέση, είναι Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, επάγεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία έχει εδώ πέρα το δικό της Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει την άμεση επαφή με το Υπουργείο στην Αθήνα. Ως εκ τούτου λοιπόν, να το βγάλουμε αυτό το οποίο πολλοί συμπολίτες δεν γνωρίζουν και καμιά φορά δικαίως ή αδίκως πάνω στην κρίση την οποία τη βιώνει ο τόπος και στο κομμάτι του αθλητισμού, ρίχνουν τις ευθύνες συγκεκριμένα Α και Β βαθμού αυτοδιοίκηση. Ό,τι έχει να κάνει σχέση με την πύλη μέχρι εδώ που είμαστε στο κλειστό του μπάσκετ, το πόλο πίσω, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, το ανοιχτό του ποδοσφαίρου και του στίβου, δεν έχει καμία αρμοδιότητα ούτε ο Δήμος ούτε η περιφέρειά μας. Αυτή η σκέψη που υπήρχε κάποτε και η πρόταση ακόμη να αναλάβει ένα κομμάτι ο Δήμος, όπως ας πούμε το κολυμπητήριο, γιατί λέγαμε τότε να γίνουν ενεργειακά πράγματα, με εξοικονόμηση ενέργειας, με άλλο τρόπο τροφοδότησης κτλ. Αυτό θα μπορούσε να γίνει τμηματικά να αναλάβει κάτι ο Δήμος? Ιδεατά ναι. Σε ένα Δήμο υγιή οικονομικά, σε ένα Δήμο ο οποίος έχει ανεξαρτησία και δεν έχει παθογένειες, σε ένα Δήμο ο οποίος μπορεί να στηρίξει όλα και τα υπόλοιπα μέρη, τους υπόλοιπες υπηρεσίες, τους υπόλοιπους κωδικούς, τους πόρους και τα συναφή, ναι, προφανώς. Αλλά βλέπουμε ένα Δήμο ο οποίος πραγματικά δεν μπορεί να κλείσει, ούτε δεν μπορεί να αποδώσει έργο και δράση σε αυτονόητα πράγματα. Το γεγονός των απορριμμάτων στον τόπο είναι αυτό το οποίο τρώει το νησί μας. Πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες του τόπου. Υπάρχει το έλλειμμα της τάξης των 11 εκατομμύριων ευρώ που δημιουργείται από το σκουπίδι, τα οποία απορροφούν, όπως καταλαβαίνετε, τους υπόλοιπους κωδικούς από τον αθλητισμό που μιλάμε τώρα, τον πολιτισμό, την καθημερινότητα και τα συναφή, και πέφτουν όλα στη μαύρη τρύπα των σκουπιδιών. Ως εκ τούτου λοιπόν, στο κομμάτι το οποίο μας αναλογεί, η Κέρκυρα δεν μπορεί να υποστηρίξει το ΕΑΚ να πάρει και αυτό υπό την δική της κηδεμονία, και πράγματι είναι μια αλήθεια την οποία μόνο σε έναν υγιή δήμο θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, όπως είναι της Αθήνας, και άλλοι δήμοι εδώ της επαρχίας, όπως είναι οι δήμοι της Κρήτης, όπως είναι οι δήμοι στην Κρήτη, όπως είναι οι δήμοι στα Ιωάννινα, που πράγματι βλέπετε τη διαφορά. Ωραία, να πάμε σε κάποια αθλητικά έργα λοιπόν στο νησί που αφορούν και το Δήμο της Κέρκυρας. Ένα γήπεδο πολλών ετών μετά από πολλά χρόνια εγκατάλειψης είναι το γήπεδο Κοντοκαλίου, που κάποτε έσφιζε από ζωή, που πάρα πολλές ομάδες το χρησιμοποιούσαν και από το βορρά και από το κέντρο του νησιού. Έχει γίνει λοιπόν μια προσπάθεια τώρα, η περιφέρεια έχει αναλάβει το χλεοτάπητα. Ό,τι έχει να κάνει περιμετρικά με το γήπεδο Κοντοκαλίου από αποδυτήρια και το γύρω χώρο τον έχει αναλάβει ο Δήμος. Οπότε περιμένουμε να δούμε και σε αυτό το γήπεδο, θέλουμε να το δούμε να παίρνει πάλι ζωή, θέλουμε να το δούμε να χρησιμοποιείται. Έχουμε και το θέμα με τις αθλητικές ελλειπείς εγκαταστάσεις. Άρα, όσον αφορά το γήπεδο Κοντοκαλίου, τι γίνεται? Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην επίτευξη της δέσμευσης και του λόγου του προεκλογικού, τον οποίο πραγματικά είχαμε βάλει σαν και εγώ προσωπικά επικεφαλίδα. Είναι γεγονός ότι είμαστε κοντά. Η περιφέρεια με τις πιέσεις όλων πέρασε την προγραμματική για τον χλεοτάπητα. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα μέρη του γήπεδου Κοντοκαλίου να γνωστοποιήσουμε στους συμπολίτες μας και στους φίλους από το Κοντόκαλι, οι οποίοι έχουν αγωνία και πράγματι έζησαν την προηγούμενη τετραετία το κλείσιμο του γηπέδου, το κλείσιμο όχι του γηπέδου και της περιοχής, ρήμαξη περιοχή. Το αθλητικό ιστορικό σωματείο του Κοντοκαλίου αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα και πολλά άλλα σωματεία του τόπου, τα οποία δεν είχαν έδρα να στεγαστεί και να παίξουν, να κάνουν τις προπονήσεις τους και τα συναφή. Ένα πολύ θλιβερό γεγονός, και σε εποχές οι οποίες δεν θα έπρεπε
καν να τα συζητάμε αυτά. Καμία μέρημνα από την προηγούμενη δημοτική αρχή, αλλά και την περιφερειακή αρχή, η οποία θα μπορούσε να συνδράμει και να συντρέξει στη βοήθεια, αφού έβλεπε ότι ο Δήμος είναι βαθιά άρρωστος. Από εκεί και πέρα είδαμε την κατάσταση. Στην ίδια κατάσταση πάει να γίνει και το Σκρυπερό. Να μην τα βάζουμε τα προβλήματα όλα κάτω από το χάλι. Και το Σκρυπερό πάει να γίνει ένα νέο κοντόκαλι. Αν δεν γρήγορα λάβουμε γνώση και δεν μπούμε σε διαδικασία να δώσουμε την παρέμβαση αυτή την οποία πρέπει να γίνει στο κοντόκαλι, στο Σκρυπερό θα έχουμε νέο κοντόκαλι. Ως εκ τούτου πάμε στο κοντόκαλι, πέρασε η προγραμματική, είναι έτοιμη η προγραμματική. Από την περιφέρεια περιμένουμε λοιπόν να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να μπει ο κλωτάπητας και από εκεί και πέρα εμείς να μεριμνήσουμε για τον αύριους χώρους, για το φωτισμό, για τις κερκίδες, για τα ποδητήρια. Έχει δουλίτσα. Το ζητούμενο είναι και η δική μας, έτσι αν θέλετε, από τη μεριά μας η δική μας πρόθεση είναι μέσα στο 24 να έχει ανοίξει, να μπορούν να μπουν ξανά τα σωματεία μέσα, να είναι δημοτικό το γήπεδο πρωτίστως, γιατί πολλά ακούγονται, να είναι το γήπεδο και να ανήκει στο Δήμο και να μπορεί ο πολίτης και ο καθένας να μπει να αθληθεί και να γυμναστεί με το παιδί του ή και οι ομάδες και τα σωματεία, γιατί πολλά ακούγονται στον τόπο. Βέβαια, έχει γίνει πρόταση από σωματείο να αναλάβει εν μέρη κάποια έξοδα και να συνδράμει. Ναι. Γι' αυτό το λέω, πράγματι είναι μια καλή πρόθεση, πράγματι όμως η δική μου φιλοσοφία, η δική μας φιλοσοφία ως Δημοτική Αρχή, πρώτα και κύρια θα εξαντλήσουμε κάθε ενδεχόμενο, ώστε το γήπεδο αυτό να παραμείνει στα χέρια του Δήμου, να είναι δημοτικό γήπεδο όπως ξαναείπα πριν και να έχουν δικαίωμα στο γήπεδο να μπουν ό,τι ώρα θέλουν ο καθένας με το παιδί του ή ο οποίος... Κάποια ομάδα να προπονηθεί. Και να, οι ομάδες να προπονηθούν και ο οποιοσδήποτε πολίτης θέλει να πάει να χρησιμοποιήσει το γήπεδο. Όπως καταλαβαίνετε, ο λόγος αυτός έχει να κάνει σχέση ότι δεν έχουμε αλλεργία με τον ιδιώτη. Απλά καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος μπαίνει στο χώρο και είναι ιδιώτης, καταλαβαίνετε ότι το γήπεδο στη διαχείρισή του χάνει αυτήν την προτεραιότητα ο πολίτης και καταλαβαίνετε ότι δεν θέλουμε να έρθουμε σε τέτοια είδους σχέση με την κοινωνία. Είναι άποψη η οποία έρχεται από προεκλογικά και μετεκλογικά συνεχίζουμε στην ίδια γραμμή και πορεία. Ωραία. Άρα το κοντόκαλι μέσα στο 2024, στον χρόνο που διανύουμε, θα δούμε κάποια πρώτα πράγματα. Το γήπεδο του Σκρυπερού είναι ένα γήπεδο που κινδυνεύει, έχει πάρα πολλές ατέλειες, έχει και σημεία επικινδυνότητας. Ήταν οι ομάδες εκεί στην περιοχή που προσπαθούσαν σιγά σιγά, κούτσα κούτσα, να κάνουν κάποιες εργασίες ώστε να γίνουν έτσι ένας ευπρεπισμός κάποιων χώρων όσο υπήρχε δυνατότητα. Υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί τη νέα χρονιά το Σκρυπερό? Δεν μπορώ με μεγάλη βεβαιότητα να πω κάτι τέτοιο και δεν είμαι ο αρμόδιος να πω κάτι τέτοιο, αλλά μια επίσκεψη η οποία έκανα εγώ προσωπικά κατόπιν όχλησης πρώτα και κύρια της τοπικής κοινωνίας του Σκρυπερού με το συμβούλιο της και έκανα την αυτοψία στο χώρο, δεν είδα ένα χώρο ο οποίος είναι ασφαλής για να μπορούν να προπονούνται παιδιά μικρά και μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι επικίνδυνο στο κομμάτι, όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς με τα χρόνια και τις παραστάσεις τις οποίες έχετε και όλοι οι αθλητές εκεί πέρα και φίλαθλοι, με το τοιχείο το οποίο είναι τελείως ακάλυπτο, δεν έχει κάποια προφύλαξη, στο οποίο έχουν, από ό,τι έχω μάθει, δημιουργηθεί και ατυχήματα, τα οποία ευτυχώς δεν είχαμε δυστυχήματα. Είναι ο χώρος, για όσους δεν γνωρίζουν, φίλους τηλεθεατές, στα 1,5 μέτρο, 1 μέτρο από το... Από τη γραμμή του πλάγιου out που λένε και στο ποδόσφαιρο, είναι ένα πρόβλημα το οποίο, αν θέλετε, εμείς το κοιτάζουμε. Μπας και βάλουμε σε πρώτη φάση ένα φελιζόλ, το οποίο να μπορεί να προστατέψει τους αθλητές από ατύχημα, ναι, πάνω στη, ακριβώς στο τοιχείο. Και ο αγωνιστικός χώρος, ο οποίος από την υπερχρήση του την έχετε διαπιστώσει, έχει βγει το καουτσούκ, για να μην τα λέμε, τα ξέρουν οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου καλύτερα που το χρησιμοποιούν, έχει βγει το καουτσούκ από την υπερχρήση, από τη μη συντήρηση, και νομίζω ότι πράγματι πρέπει γρήγορα, πριν φτάσουμε σε νέα μορφής κοντόκαλη και έγινε ένα κοντόκαλη όπως το ξέρετε όλοι σας ρημαδιό, να μην φτάσουμε σε αυτή την φάση και να μπορέσουμε να δώσουμε τις τονωτικές ενέσεις εκείνες τις οποίες θα διαφυλάξουν το γήπεδο και θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δύο γήπεδα τουλάχιστον για το 24, για το 24-25 που είναι η αθλητική σεζόν, τα οποία μπορούν σε πρώτη φάση να μπουν οι ομάδες και να δραστηριοποιηθούν. Έχει γίνει και πρόσφατα Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν σκέψεις που αφορούν άλλα αθλητικά έργα άμεσα στο νησί? Στο τεχνικό πρόγραμμα, κατόπιν συζήτησης με τις τεχνικές υπηρεσίες, έχει μπει το γήπεδο του ΠΑΟΚ Κορακιάνας. Αν θέλετε να μιλήσουμε για το χώρο του ποδοσφαίρου μονάχα, είναι το γήπεδο του ΠΑΟΚ Κορακιάνας, είναι των Καστελάνων.
Επίσης ένα γήπεδο που έσπιζε από ζωή και εκεί. Και αυτό την τετραετία που μας πέρασε, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα και να μην ξεχνάμε το παρελθόν τι έγινε, πρέπει να τα αναφέρουμε, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί πραγματικά δυστυχώς είχαμε την ατυχία σε αυτήν την τετραετία που μας πέρασε. Δύο γήπεδα στολίδια, δύο γήπεδα τα οποία πραγματικά, και αν θυμάστε, η Καστελάνη χρησιμοποιήθηκε και από τον ΑΟ Κέρκυρα Φεγγάρι όταν ήταν Β' Εθνική για το προπονητικό του τμήμα. Ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά εξαιρετικής μορφής, θα έλεγα, από τις κερκίδες, από το χώρο. Και με ένα πολύ ωραίο χώρο για να γίνουν πάρα πολλά ακριβώς πράγματα. Ακριβώς, ένα γήπεδο το οποίο μπορούσε και είχε μεγάλη προοπτική και προδιαγραφές να γίνει πράγματι ένα μοντέλο για τα Ιόνια νησιά. Έγινε και αυτό ρημαδιό, ρήμαξε και αυτό όπως το κοντόκαλι. Το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο έχουμε συζητήσει με τις τεχνικές υπηρεσίες, βάλαμε μέσα Καστελάνους. Σύντομα θα μπουν οι πρώτες. Θα γίνουν οι πρώτες δράσεις, τα πρώτα έργα στο γήπεδο Καστελάνων, το γήπεδο του ΠΑΟ Κορακιάνας. Και είπαμε, περιμένουμε τώρα για το κομμάτι του Κοντοκαλίου την προγραμματική και την επισύναψη της προγραμματικής, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς τα γύρω-γύρω που λέμε. Επειδή ο αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, θα μας πούν και οι φίλοι, υπάρχουν και άλλα αθλήματα που σας έχουν ζητήσει βοήθεια. Όλα, μην κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχουν αθλητικές υποδομές στον τόπο. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να λέμε τουλάχιστον εδώ. Έχουμε κάτι να λέμε ότι είμαστε υπερήφανοι. Δεν έχουμε, το ξέρετε πολύ καλά. Έχετε κάνει άπειρα ρεπορτάζ. Δεν χρειάζεται η δική μας συνέντευξη να πει το κακό το οποίο υπάρχει στον τόπο. Δεν υπάρχουν ούτε στο κομμάτι του καθαλαθοσφαίρησης, ούτε της χειροσφαίρησης, ούτε της αντισφαίρησης, ούτε της κολύμβησης. Μιλάμε για το απόλυτο υδατοσφαίριση. Τίποτα. Από εγκαταστάσεις η Κέρκυρα δυστυχώς πάσχει. Δύο έργα που είχαμε ακούσει ότι πρόκειται να γίνουν σε ένα βάθος τετραετίας και ήδη έχουν περάσει περίπου τα 2 χρόνια είναι το γήπεδο του Κερκυριακού Σαλικές και το κολυμβητήριο σε εγκαταστάσεις του ΝΑΟΚ. Πώς είμαστε σε αυτά? Τώρα για το κολυμβητήριο το βλέπω λίγο πιο απιθανό. Δεν ξέρω, το σενάριο μου φαντάζει λίγο πιο δύσκολο να υλοποιηθεί ένα τέτοιο έργο. Άμεσα τουλάχιστον. Δεν θέλω να δημιουργήσω μέσω της συνέντευξης καμία έτσι αγωνία στους ενδιαφερόμενους αλλά και στους πολίτες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι στον ορίζοντα το οποίο να έχουμε ασφαλή εικόνα που βρίσκεται το κομμάτι του κολυμβητηρίου. Για το χώρο του Κερκυραϊκού νομίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες τις οποίες πράγματι θα βρούμε τον τρόπο να ξεκλειδώσουμε κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες υπάρχουν και κολλάνε τη διαδικασία. Όπως ξέρετε, υπάρχουν οι λεπτομέρειες που πολλές φορές δεν σε αφήνουν να φτάσεις στην πηγή. Ως εκ τούτου λοιπόν θα βρούμε το χώρο για να θα γίνει το αποτέλεσμα ώστε να προχωρήσει τουλάχιστον το γήπεδο του Κερκυραϊκού, να δώσει μια ανάσα και μια αποσυμφόρηση και πάντα πρωτίστως έχοντας και τον αυσιθόιο για τους φίλους τηλεθεατές να πούμε, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ γι' αυτό με την αναβάθμισή του, να δώσω συγχαρητήρια στην προηγούμενη σχολική επιτροπή και συγκεκριμένα στον κύριο Κοστάλη, ο οποίος πράγματι, επειδή το Ναυσιθόγειο ανήκει στη σχολική επιτροπή τη δευτεροβάθμια, νομίζω ότι έγινε μια πολύ σημαντική δουλειά το προηγούμενο διάστημα. Είναι από τα θετικά της προηγούμενης δημοτικής αρχής, το πιστώνουμε, και η αναβάθμιση την οποία έχουμε προγραμματίσει να υπάρξει θα μπορούν να γίνουν αγώνες σε πρώτη φάση παιδικών εφηβικών τμήματων. Αυτό είναι το πλάνο μας, ώστε και εδώ στο χώρο που βρισκόμαστε τώρα στο κλειστό γυμναστήριο να δημιουργηθεί αποσυμφόρηση και να μπορέσουν να τρέξουν κάποιες δράσεις ίσως, κάποια έργα τα οποία πραγματικά οφείλει και θα είμαστε συμπαραστάτες του και ο πρόεδρος με το Συμβούλιο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου, αλλά νομίζω και ο Γιάννης ο Αρμενιάκος, αντιπεριφερέκης του αθλητισμού. Κανένας δεν θα είναι μοναχός του σε αυτή την προσπάθεια. Όποιος και αν ζητήσει το οτιδήποτε, εδώ είμαστε προσωπικά, αγωνιούμε όλοι στον ίδιο βαθμό για το μέλλον. Υπάρχει αίσθηση ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία μεταξύ Δήμων και Περιφέρειας και Δήμων μεταξύ τους. Ισχύει αυτό? Μέχρι ώρας, η αλήθεια είναι, στο εξάμηνο το οποίο έχει περάσει ο χρόνος, ναι, αυτό είναι γεγονός.
υπάρχει μια συνεργασία, ένα πνεύμα τουλάχιστον συνεργασίας. Μένει όμως, εγώ επειδή είμαι του αποτελέσματος, να αποδειχτεί και στην πράξη. Να μην λέμε μεγάλες κουβέντες, δεν είμαι στα πολλά λόγια, είμαι του αποτελέσματος, για που με ξέρετε. Αν δεν δω αποτέλεσμα, δεν έχει να λέει ότι έχουμε μια καλή σχέση ή τα συμφωνούμε στα λόγια. Αν δεν προχωρήσουμε στις πράξεις, στα έργα λοιπόν, στις δράσεις, τότε θα πούμε ότι πράγματι στο 28, στον απολογισμό τον οποίο θα έχει φτάσει σε επίπεδο τελειωτικό, να πούμε ότι έγινε κάτι από μεριάς μας στα πλαίσια της συνεργασίας. Είναι απίστευτο τι μπορεί να δώσει χαρά στα παιδιά ή στους ανθρώπους του αθλητισμού. Έδωσε, ας πούμε, απίστευτη χαρά το γεγονός ότι μπήκαν φώτα στο γήπεδο της Γαρίτσας, στο υπαίθριο γηπεδάκι αυτό που υπάρχει, που πάρα πολλά παιδιά το χρησιμοποιούν, που πάρα πολλά παιδιά θα κατέβουν για προπόνηση, άσχετα αν έχουν σχέση με τον χώρο. Μπήκαν λοιπόν τα φώτα, έχουν γίνει μικρά πράγματα τα οποία έχουν δώσει πολύ μεγάλη χαρά και νομίζω ήταν κάτι που έγινε πάρα πολύ πρόσφατα. Και είναι ωραίο να βλέπεις ότι μικρές ενέργειες, πολύ μικρές, άσχετα αν οι καταστάσεις μας και τα θέματα μας στον αφορά τον αθλητισμό είναι μεγάλα, μπορούν να δώσουν τόση χαρά στα παιδιά. Και εδώ να δώσω συγχαρητήρια ξανά στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, να μην τα του Κέσσαρι στον Κέσσαρι. Λοιπόν, πράγματι ότι ήταν όλο το τμήμα του Άλσους μέσα στο έργο και στη σύμβαση την οποία υπήρξε και το γήπεδο του μπάσκετ μέσα. Πράγματι έγινε μια καλή δουλειά. Ο σκοπός είναι η συντήρηση αυτής από εδώ και πέρα και η αναβάθμισή της, αν θέλετε. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας δώσω ως πληροφορία, επειδή σήμερα κιόλας ασχολήθηκα τελευταίας μορφής σειρά που παίρνει ο χώρος για το γήπεδο του Μαντουκιού, και αυτό θα μπουν φώτα από εβδομάδα, και αυτό το υπαίθριο, ναι, yeah. Και αυτό στο Μαντούκι θα μπουν ο φωτισμός, είναι ήδη την Τρίτη θα μπει το συνεργείο. Και οι μπασκέτες οι οποίες και οι μπασκέτες την Τρίτη, Τετάρτη θα είναι και αυτές στους τοποθετημένες ως πρέπει, και από εκεί και πέρα δούμε και το Μαντούκι να παίρνει σάρκα και οστά με ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά να μπορούν τα παιδιά μας και εμείς οι ίδιοι να μπορούμε να περάσουμε την ώρα μας. Χρειάζεται ο αθλητισμός ως ιδέα, χρειάζεται αυτή την εποχή ο αθλητισμός περισσότερο από ποτέ, βλέποντας ότι οι νέοι μας εκτός του αθλητισμού μπαίνουν σε δρόμους οι οποίοι είναι δρόμοι της, αν θέλετε, του ίντερνετ, είναι δρόμοι της παιδικής βίας, και άρα λοιπόν χρειαζόμαστε τον αθλητισμό, δεν το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες, οι ψυχολόγοι, ότι πρέπει να βάλουμε τα παιδιά μας στο κομμάτι, στη ζωή του αθλητισμού, στην αθλητική ζωή, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα προβλήματα που δημιουργούν τα ίντερνετ και η παιδική βία. Βέβαια, από την άλλη, θα μπορούμε και εμείς οι ίδιοι, όταν γίνονται κάποιες μικρές ενέργειες, μία μπασκέτα, ένας φωτισμός, ένα γηπεδάκι υπαίθριο, από τη μία να νιώθουμε μια μικρή χαρά και από την άλλη προσπαθούμε να το προστατεύσουμε. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλές φορές ότι γίνεται μια προσπάθεια, μια καινούργια, μπαίνει μια μπασκέτα. Μπορεί να πάει κάποιος, μπορεί έτσι πιο εντατικά να χρησιμοποιήσει την μπάλα, να μην το σεβαστεί. Πρέπει να σεβόμαστε ακόμα και αυτά τα μικρά πράγματα που γίνονται. Στο Μαντούκι συγκεκριμένα μιλούσα με ένα φίλο εχθές που πέρασε από το μαγαζί. Είχε μπει μέχρι νεοτέρα σε ένα διχτάκι, το οποίο αυτό είχε 2 εβδομάδες ζωή. Αν περάσετε θα το δείτε συγκεκριμένα, και το διχτάκι αυτό το καταφέραν και το κόψαν. Του λέω, θα μπει τελευταίο διχτάκι και την επόμενη, λέω, η συντήρηση θα είναι από εσάς, λέω. Είναι θέμα σεβασμού, να περάσουμε στο σοβαρότερο κομμάτι. Είναι θέμα σεβασμού. Αν δεν σεβόμαστε τους χώρους στους οποίους βρισκόμαστε και έχουμε την οτροπία του να τσακίσουμε, πραγματικά, εντάξει, μην νομίζουμε ότι συνεχόμενα θα βρίσκεται κάποιος να στηρίζει ανελιπώς, διότι, ξαναλέω, είναι και τα οικονομικά δεδομένα, πιστεύτε με, για να αγοραστούν από τον προϋπολογισμό μπασκέτες, να υπάρχει συντήρηση του γηπέδου και τα συναφή, με μεγάλο κόπο, πιστεύτε με, δεν είναι απλό το κομμάτι αυτό. Δεν είναι ο Δήμος ο οποίος έχει τα λεφτά και μπορεί συνέχεια να δαπανά τη συντήρηση, την αναμόρφωση και τα αυτά που οφείλει να κάνει και στα γήπεδα και στο μπάσκετ και στα ποδόσφαιρο και σε άλλους χώρους. Ωραία. Να πούμε επίσης ότι έχουμε μια γενιά παιδιών τα οποία προπονούνται. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που ασχολούνται με πάρα πολλά αθλήματα. Οι ακαδημίες έχουν γεμίσει. Οι διακρίσεις μας είναι πάρα πολλές. Και με αφορμή το γεγονός ότι προσφάτως συναντηθήκαμε στους πανκερκυριακούς αγώνες τύπου δημοτικών σχολείων που έγιναν στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας, είναι πολύ κρίμα να έχουμε τόσες διακρίσεις παιδιών, αθλητών σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο ευρωπαϊκό, κάποια και σε μεγαλύτερο επίπεδο, και να μιλάμε για αθλητικές καταστάσεις. Όμως, ξαναπέ στην προηγουμένη, νομίζω, συνέντευξη που κάναμε στο γήπεδο του Στίβου, είναι ήρωες.
οι αθλητές οι οποίοι διαπρέπουν στο όλα τα αγωνίσματα του τόπου και πρωταγωνιστούν είναι ήρωες, πραγματικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω τα παιδιά αυτά. Είναι αντίξωες οι συνθήκες σε σχέση με τα υπόλοιπα συναθλητές τους από όλη την Ελλάδα. Δεν το συζητάμε, οι υποδομές οι δικές μας. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν είμαι ματαιόδοξος, αλλά επειδή έχουμε γυρίσει λίγο πολύ ανά την Ελλάδα πολλά γήπεδα και πολλούς αθλητικούς χώρους, νομίζω ότι μόνο στην Κέρκυρα υπάρχει αυτό το σκηνικό. Δεν έχω δει κάτι. Αν θέλετε και εσείς έχετε κάτι, μου πείτε αντίστοιχο σαν της Κέρκυρας, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, νομίζω δεν υπάρχει κάτι. Άρα λοιπόν, μιλάμε για υπεραθλητές. Υπεραθλητές οι οποίοι ούτε νερό για μπάνιο δεν υπάρχει ζεστό. Να πούμε δηλαδή τα πράγματα ανάποδα. Όχι μόνο οι υποδομές αθλητές. Δεν υπάρχουν ούτε μετά την προπόνησή τους τα αυτονόητα. Ένα νερό ζεστό να κάνουν μπάνιο. Λοιπόν. Γήπεδα χωρίς καλοριφέρ, γήπεδα, τι να πούμε, να συζητήσουμε, τι να συζητήσουμε για αυτά τα παιδιά τα οποία πραγματικά είναι ευλογία. Από εκεί και πέρα αυτό είναι το οποίο πρέπει να μας παραδειγματίσει και να μας προβληματίσει, ότι τι θα μπορούσαμε παραπάνω να, ως Κερκυραίοι και ως λαός εδώ πέρα, ως τόπος, να έχουμε καλύτερο και να επενδύσουμε στο προϊόν το αθλητικό, που βλέπουμε ότι έχουμε ταλαντούχα παιδιά σε πολλά αθλήματα. Τι καλύτερο θα μπορούσαμε αν είχαμε καλύτερες εγκαταστάσεις και υποδομές να παράξουμε και τι μπορούσε να αποδώσει καλύτερα στον τόπο αυτό με αθλητές και με συλλόγους κατά συνέπεια οι οποίοι να είχαν διακρίσεις μέσα από τους αθλητές και όχι να χάνουμε τους αθλητές και να φεύγουν για άλλες πόλεις, για την Αθήνα, για άλλους νομούς και για άλλα σωματεία. Και για άλλα σωματεία. Δηλαδή δεν μπορούμε με τις αθλητικές υπάρχουσες εγκαταστάσεις να κρατήσουμε τα παιδιά μας. Και άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τις συνέπειες που παίρνουν κατά συνέπεια και τα αθλητικά σωματεία ως κρατασμός αυτής της διαδικασίας. Λοιπόν, είμαστε αυστηροί, γιατί περιμένουμε να δούμε πράξεις, γιατί έχουμε δει την εγκατάλειψη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα δώσουμε και το χρόνο βεβαίως που χρειάζονται οι άνθρωποι ετούτοι οι φρέσκοι και περιμένουμε βεβαίως να δούμε πολλά πράγματα όσον αφορά τον αθλητισμό. Ας είμαστε αισιόδοξοι, ας ελπίζουμε ότι θα γίνει κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό κουράγιο βέβαια, γιατί έχετε δύσκολο έργο. Ευχαριστώ εγώ ξανά. Εύχομαι στην επόμενη συνέντευξη την οποία θα γίνει να μπορούμε να έχουμε βάλει από τη συνέντευξη τη σημερινή να έχουμε χαμόγελα όσον αφορά το κομμάτι ότι έγινε μια δράση, έγινε ένα έργο. Αυτό έχει να κάνει σχέση, ξαναλέω, με το Κοντόκαλι, με τους Καστελάνους, με το τμήμα του γηπεδάκι από τις Κουλίνες, το ανοιχτό γήπεδο του μπάσκετ που δεν το επισημάναμε. Και να μπορέσω να σας πω και εγώ που πραγματικά πιστεύετε με όλη την καλή πρόθεση και διάθεση, όπως και ο Δήμαρχός μας, να γίνει πραγματικά, να πάρουν οι αθλητικές μας εγκαταστάσεις στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας την αξία την οποία πρέπει να έχουν και να μπορούν να μπουν τα παιδιά μας με ασφάλεια στα γήπεδα και να έχουμε πραγματικά τα γήπεδα τα οποία μας αξίζουν. Κυρίες και κύριοι, αθλητολογίες έφτασαν στο τέλος τους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα στις 11 μέσα από το Star TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.